ναυάγιο οδεύει η νέα μεσολαβητική προσπάθεια στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας Ξενοδοχείου Υπαλλήλων της ΠΕΟ απέρριψε χθες την πρόταση του Υπουργού Εργασίας. Αναμένεται αύριο η απόφαση της ΣΕΚ. Φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, τον Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη. Κύριε Ρουσουνίδη, από πλευράς εργοδοτικών συνδέσμων, αποδεχθήκατε την πρόταση η οποία σας υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας? Καλό μεσημέρι καταρχάς και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δεν θα έλεγα τη λέξη κατακρίβεια ναυάγιο προς το παρόν. Βεβαίως φαίνεται ότι, όπως έχετε πει και εσείς πολύ ορθά στον πρόλογο σας, ότι η ΠΕΟ δεν έχει αποδεχτεί τη μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω για το δικό μας οργανισμό, το δικό μας σύνδεσμο, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων, τον κατεξοχή εκπρόσωπο της τουριστικής και εξωτερικής βιομηχανίας στην Κύπρο, είναι ότι κάναμε τη δική μας υπέρβαση, παρόλο ότι η πρόταση δεν μας έβρισκε στην ολότητα της σύμφωνος. Είναι αρκετά τα σημεία με τα οποία είχαμε είτε διαφορές είτε ζητήθησαν διευκρινήσεις και κάποιες θεσμεύσεις. Και αυτό τον λόγο κάναμε την υπέρβαση, υπερβήκαμε τα όρια, κρατήσαμε μια στάση υπεύθυνη, αν θέλετε, μια στάση ευθύνης, ούτως ώστε να διατηρηθεί η εργατική ειρήνη, να μην υπάρξει απορρίθμιση της εργασίας και της βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε τέτοιους δύσκολους καιρούς όπου οι εξωγενείς προκλήσεις είναι πάρα πολλές και διαδοχικές. Και βέβαια αναμέναμε ότι το ίδιο θα έπρασαν και τα συνδικαλιστικά κινήματα. Η ΜΕΝΠΕΟ το έχει απορρίψει, η ΔΕΣΕΚ αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός όμως χθες ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, ο Ανδρέας Μάτσας. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, δηλαδή δεν έδειχνε έτσι, έδειχνε να κρατάει μια κριτική στάση όσον αφορά την μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού. Να μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω είτε δηλώσεις των συνδικαλιστών είτε τις αποφάσεις τους. Αυτά αφορούν αυτούς και όχι εμάς. Εμείς, όπως είπα, κάναμε την υπέρβασή μας. Θεωρώ ότι ενδεχομένως να μπορούν να κάνουν και αυτή τη δική τους. Βέβαια, και εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, δεν συμφωνούμε. Είναι αρκετά τα σημεία τα οποία έχουμε και εμείς, αν θέλετε, κάποιες διαφορές και ήταν και εκτός ορίων και ακόμα και εκτός της ίδιας της συλλογικής σύμβασης που αφορούν τον νόμο αυτό καθ' αυτόν, όπως οι αυξήσεις στο διάταγμα, όπως ο 13ος, η θέσπιση του 13ου στον νόμο, είναι πράγματα τα οποία δεν αφορούν τη συλλογική σύμβαση. Εν τούτης, εμείς ξεπεράσαμε τις κόκκινες μας γραμμές και σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Κύριε Ρουσουνίδη, θα περιμένουμε και αύριο την Πέμπτη τις αποφάσεις της ΣΕΚ και θα επανέλθουμε υπό το φως και εκείνων των αποφάσεων, ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα της στάσης την οποία θα τηρήσει η συνδικαλιστική πλευρά έναντι της μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργού Εργασίας για τα εργασιακά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Βεβαίως. Εγώ αυτή τη στιγμή θα συνέστηνα ψυχραιμία. Ας μην μιλάμε για ναυάγια. Νομίζω μέσα από τον διάλογο μπορούν να βρεθούν λύσεις και πάντοτε βρίσκονται λύσεις. Οπότε να είμαστε ψύχρεμοι και να αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς και...